Άγνωστες παραμένουν οι αιτίες που προκάλεσαν τις ρηγματώσεις στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης και οι οποίες όπως φαίνεται επεκτείνονται, καθώς οι επιφανειακές εργασίες αποκατάστασης που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες δεν είχαν ουσιαστικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο οποίος τοποθετήθηκε για πρώτη φορά επίσημα στο θέμα, το μυστήριο θα λύσει ειδικός μελετητής μετά από εντολή που έδωσε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κατασκευαστική αστοχία ή για γεωλογικό φαινόμενο. Ήδη έχουν κλειστεί, υπάρχουν συνεργεία, αλλά παράλληλα έχει δοθεί εντολή από το Υπουργείο για να κάνει τις απαραίτητες μελέτες. Έχει δοθεί η εντολή σε ανάδοχο μελετητή για να μπορεί να κάνει τις μελέτες και να γίνει το έργο μετά. Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα στο ΒΟΑΚ, με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη να δηλώνει ότι ολοκληρώνονται οι μελέτες για παρεμβάσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας στον πολύπαθο ΒΟΑΚ. Είμαστε σε συνεργασία και με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Θυμίζω ότι ούτως ή άλλως αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι μελέτες για παρεμβάσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας σε διάφορα τμήματα του ΒΟΑΚ. Και επίσης γίνεται προσπάθεια ενδεχομένως κάποια τμήματα τα οποία είναι όρημα να ενταχθούν και προς κατασκευή. Γρήγορη ανταπόκριση από την κυβέρνηση ζήτησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση πλέον της κυβέρνησης να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά σε προβλήματα που εμφανίζονται και που θέτουν σε επισφάλεια, ας πούμε, την ομαλή και την εύρυθμη λειτουργία του ΒΟΑΚ. Εκτός από τη λεγόμενη κακιά στροφή λίγο πριν τη λιγαριά, ρηγματώσεις έχουν εντοπιστεί στο ύψος του κόμβου της Σούδας στα Χανιά, αλλά και στο ύψος της Σκεπαστής στο Ρέθυμνο. Δεν υπάρχει και μελέτη σκοπιμότητας που έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι που θα έπρεπε να έχουμε ποια είναι τα σημεία που χρήζουν νέων χαράξεων, πού χρειάζεται να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, πού χρειάζεται τέλος πάντων να βελτιώσουμε. Αυτά όλα γίνονται χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο.